Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο μας με ηλεκτρικό σκούτερ. Το πρώτο μας μετά το καλοκαίρι με ηλεκτρικό σκούτερ και μετά από πολύ καιρό έχω στα χέρια μου και πάλι ένα ηλεκτρικό μοντέλο της EMW. Ίσως τα θυμάστε από παλαιότερες παρουσιάσεις μας. Η EMW είναι μια ελληνική εταιρεία με πάρα πολλά χρόνια παρουσία στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Πλέον έχει αρκετά μεγαλύτερη γκάμα, έχει και ένα νέο χώρο έκθεση, παύλα, σέρβις επί της οδού αναγεννήσεως στην Μεταμόρφωση και ένα από τα μοντέλα της, τα νέα μοντέλα της, είναι το EMW Lacking Pro που έχω στη διάθεσή μου για δοκιμή και θα δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Έρχεται σε δύο εκδόσεις με μία ή δύο μπαταρίες, με διαφορετική τιμή και διαφορετική επιδότηση από το κοινό με ηλεκτρικά φυσικά, ενώ για όσους θέλουν και ένα σκούτερ το οποίο μπορούν να οδηγήσουν χωρίς άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας με περιοριστή στα 45 χιλιόμετρα την ώρα, έρχεται και σε έκδοση EMW Lacking Basic και πάλι με μία και δύο μπαταρίες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά με τις τιμές τους. Αυτό είναι το μεγάλο μοντέλο λοιπόν εντός εισαγωγικών, το Lacking Pro με δύο μπαταρίες με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, πλαϊνό ηλεκτροκινητήρα με σχεδόν 8.000 W πικ ισχύως και πολλά ακόμη τα οποία θα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτα όμως μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Να είμαστε λοιπόν με το EMW Lacking Pro, πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είναι λοιπόν το νέο σκούτερ της EMW και αρχικά να πούμε για τις εκδόσεις του. Φυσικά μπορείτε να τα δείτε όλα και στο site της εταιρείας, αλλά θα τα αναφέρουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν το EMW Lacking Pro που βλέπετε μπροστά σας με δύο μπαταρίες, το οποίο κοστίζει 4.890 ευρώ χωρίς την επιδότηση. Αυτό σημαίνει 1.500 ευρώ περίπου μείον από αυτή την τιμή με την επιδότηση, γιατί και η δεύτερη μπαταρία επιδοτείται συν 300 ευρώ από το κινούμε ηλεκτρικά, να το θυμάστε αυτό. Ενώ η έκδοση με τη μία μπαταρία, αν θέλετε να γλιτώσετε κάποιο από αυτό το κόστος, είναι στις 3.980 ευρώ, αλλά επιδοτείται με λιγότερα χρήματα, με περίπου 950 ευρώ. Οπότε πρακτικά η διαφορά των δύο εκδόσεων, δηλαδή μονής και διπλής μπαταρίας, είναι 400 ευρώ καθαρά. Για μένα αξίζει πολύ περισσότερο να πάρετε την Dual Battery έκδοση, αυτή που είχα και εγώ στη διάθεσή μου για δοκιμή. Από εκεί και πέρα, για όσους θέλουν να οδηγήσουν L1, δηλαδή μοτοποδήλατο, με απλό δίπλωμα αυτοκινήτου για παράδειγμα, ή είναι μικρότερης ηλικίας και θέλουν να βγάλουν μόνο δίπλωμα για 50, μπορούν. Υπάρχει το Lacking Basic, το οποίο έχει άλλο ηλεκτροκινητήρα, hub motor, με μικρότερη ισχύ, άλλη οθόνη, μικροδιαφορές υπάρχουν και είναι πιο αδύναμο φυσικά, αλλά κοστίζει 3.120 ευρώ με τη μία μπαταρία και 3.890 με τις δύο μπαταρίες. Και πάλι συμφέρει να πάρετε την έκδοση με τις δύο μπαταρίες. Εκεί έχετε μεγάλη αυτονομία, απλά περιορίζεσαι στα 45 χιλιόμετρα την ώρα, να το θυμάστε αυτό. Αυτά για τις εκδόσεις του σκούτερ. Εδώ βλέπετε και το μοντέλο, ενώ φυσικά εμπρός έχουμε EMW brand. Πάμε να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Μαύρο και πράσινο τα διαθέσιμα χρώματα. Μαύρο matte, όπως μπορείτε να δείτε, το φινίρισμα του σκούτερ, total black, πριν κάποιων λεπτομεριών. 1,9 μέτρα μήκους, 70 εκατοστά πλάτος, 112 ύψος. Για όποιον ενδιαφέρεται για φυσικές διαστάσεις. Το σκούτερ ζυγίζει 135 κιλά, αλλά εξ αυτών τα 33 κιλά είναι οι μπαταρίες. Άρα πρακτικά ζυγίζει γύρω στα 100 κιλά χωρίς τις μπαταρίες. Για να έχετε εικόνα του βάρους του. Οι μπαταρίες είναι 16,5 κιλά η καθεμία, επειδή τις ζυγίσαμε και γι' αυτό το αναφέρουμε. Κάτω από τη σέλα φυσικά βρίσκονται. Να πούμε ότι το σκούτερ έχει τροχούς 12 ιντσών, όπως τα περισσότερα ηλεκτρικά σκούτερ της αγοράς, καλός ή κακός. 120-70-12, βλέπετε εμπρός και τα ελαστικά, τα οποία είναι Yuan Zinc, και το ίδιο συμβαίνει και πίσω. Οπότε τροχή 12 ιντσών, αυτό το ξέρετε από πριν, τα περισσότερα σκούτερ της αγοράς παραμένουν 12. Για όσους θέλουν μεγαλύτερους τροχούς υπάρχουν κάποια μοντέλα, αλλά τα περισσότερα είναι 12. Σπάνια θα δείτε κάτι διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει σχάρα εμπρός ενσωματωμένη με ελαττήριο. Μπορείτε λοιπόν να φορτώσετε κάποια πράγματα εδώ πέρα στο Lacking. Έχουμε τη σέλα αυτή, είναι η οποία πάρα πολύ άνετη και μαλακή, από ωραίο συνδυασμό υφάσματος, δέρμα και ύφασμα απαλό, και φυσικά για τον δεύτερο αναβάτη και δερμάτινη πλάτη πίσω στην μπαγκαζιέρα για να κάθεται πιο άνετα
ο συναναβάτης. Εδώ ξεκινάνε οι χειρολαβές και η σκάρα και πίσω έρχεται το σκούτερ με μπαγκαζιέρα δώρο από την εταιρεία, η οποία μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά επειδή το δοκιμάσαμε, χωράει και full face κράνος. Έστω και πολύ ωριακά, χωράει full face κράνος λοιπόν, και έχουμε και μια πολύ ωραία επένδυση μέσα με δέρμα. Η σκάρα λοιπόν, η μπαγκαζιέρα αυτή μπορεί να χωρέσει full face κράνος και αρκετά μικροαντικείμενα, ό,τι μπορεί να χρειαστείτε, τα χαρτιά σας και οτιδήποτε άλλο. Απλή πλαστική, όχι κάτι φοβερό, αλλά κάνει τη δουλειά. Άλλους χώρους δεν θα βρείτε πολλούς πάνω στο locking. Με το κλειδί του ανοίγει αυτό εδώ, το οποίο έχει ένα πολύ μικρό χώρο εκεί, και στα αριστερά επίσης ένα πολύ μικρό χώρο και μία φύσα διαγνωστική και σύνδεση σε πάση περιπτώσει. Εδώ είναι ο αριθμός πλαισίου, να θυμάστε. Εδώ ανοίγει άλλο ένα πορτάκι, το οποίο δεν ξέρω τι λόγο ύπαρξη έχει αυτό, κάτι προφανώς προορίζεται για εκεί πέρα, αλλά δεν σας αφορά. Και γενικώς έχει τη σχάρα, έχει την μπαγκαζιέρα του, μπορεί να υποστηρίξει κάποια πράγματα να μεταφέρεται άνετα. Και έχει και μεγάλο deck, άνετο για τα πόδια σας, και μπορείτε να βάλετε και αντικείμενα ανάμεσα στα πόδια σας. Γενικά είναι πολύ σημαντικό το deck για όσους θέλουν να μεταφέρουν αντικείμενα συχνά, οπότε παίρνει καλή βαθμολογία σε αυτό το τομέα, και δεν είναι και πολύ ψηλό το deck σε σχέση με τη σέλα, δηλαδή δεν λυγίζουν τα γόνατα όταν κάθεστε πάνω. Ακόμα και αν είστε λίγο ψηλότερος, δεν θα έχετε πρόβλημα όπως σε άλλα σκούτερ της αγοράς που έχουμε δοκιμάσει κατά καιρούς. Γατζάκι, μεταλλικό, αλουμινένιο, να κρεμάτε κάποιες σακούλες και τα λοιπά, και μπορεί να υποστηρίξει αρκετά καλό βάρος, κρίνοντας από το πόσο στιβαρό είναι. Θύρα φόρτισης USB 10W για να φορτίζετε το κινητό σας ή ό,τι άλλο μπορεί να θέλετε, και ό,τι άλλο θα περιμένατε να υπάρχει πάνω σε αυτό το σκούτερ. Εδώ είναι τα πατάκια, τα πλαϊνά, ανοίγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Η απόσταση από το έδαφος είναι περίπου 18 εκατοστά. Δεν είχαμε πρόβλημα ούτε σε απότομες ράμπες και τα λοιπά. Δεν βρίσκει κάτω το σκούτερ εύκολα, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό. Θυμίζω ότι όλες οι δοκιμές γίνονται με φορτίο εμένα, γύρω στα 75 κιλά ο αναβάτης, αλλά η εταιρεία λέει ότι μπορεί να υποστηρίξει το Locking Pro μέχρι 200 κιλά φορτίου, δηλαδή αναβάτης και φορτίο. Μοιρασμένα βέβαια, δεν τα βάλει όλα εδώ, εννοείται. Anyway, φρένα. Φρένα έχουμε υδραυλικά δισκόφρενα, 220 χιλιοστά εμπρός, 200 πίσω, αλλά έχουμε και CBS, το οποίο σημαίνει αριστερή μανέτα, πατάτε, εφαρμόζει και λίγη δύναμη εκτός από το πίσω φρένο και στο εμπρός, ώστε σε φρενάρισμα πανικού με την αριστερή μανέτα να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν έχει ABS, έχει CBS, αλλά για ABS ξεφεύγει το κόστος συνήθως στα ηλεκτρικά σκούτερ. Εδώ είναι και η πίσω δισκόπλακα των 200 χιλιοστών. Και σχεδιαστικά το βλέπετε. LED φώτα εμπρός και πίσω. Εδώ είναι το πίσω φως, άνετα ορατό και το βράδυ. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο φανάρι εμπρός, το οποίο είναι και αυτό LED με ψυχρό φωτισμό. Έχει τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα. Και η δέσμη του το βράδυ είναι πάρα πολύ πλατιά. Πιάνει όλο το πλάτος του δρόμου και μας ικανοποίησε απόλυτα με το φωτισμό του. Η μεγάλη σκάλα χτυπάει λίγο πιο ψηλά, κεντρικά, αλλά και αυτή κάνει αρκετά καλή δουλειά. Δεν έχουμε σινιάλο, πρέπει να πατήσει το πλήκτρο για άνοιγμα ή κλείσιμο της μεγάλης σκάλας ουσιαστικά. Αλλά είναι LED όλα τα φώτα, και εδώ να δείτε και τα αλάρμ, τα οποία και αυτά είναι πολύ όμορφα το βράδυ και ορατά από εμπρός και από πίσω. Και φυσικά έχουμε και αυτό το ωραίο DRL εδώ μπροστά στο σκούτερ, που είναι και αυτό μια όμορφη λεπτομέρεια φωτιστικά, το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Η οθόνη. Η οθόνη εδώ είναι βανάγνωστη μέρα και νύχτα, η LCD οθόνη με μαύρο φόντο. Δεν είχαμε πρόβλημα λοιπόν ούτε τη μέρα να δούμε ταχύτητα, στάθμη μπαταρίας κτλ. Έχει και κάποιες πλαϊνές ενδείξεις, αν την ενεργοποιήσω θα το δείτε. Ανάβουν στιγμία κάποιες ενδείξεις και ξανασβήνουν. Ουσιαστικά βλέπετε εδώ το οδόμετρο, που μετά από λίγο γίνεται trip, μόλις ανοίξετε και μηδενίζετε αυτόματα, μόλις ανοίξετε το σκούτερ. Η ταχύτητα, 1, 2, 3, το mode δηλαδή ισχύως. Η ταχύτητα με την οποία κινείστε, η στάθμη των δύο μπαταριών
και βλέπετε και ότι είναι συνδεδεμένες και οι δύο αυτή τη στιγμή, εμφανίζονται οι δύο ενδείξεις τους. Αν υπάρχει μόνο η μία, θα βγαίνει μόνο μία μπάρα. Εδώ είναι η ώρα που ομολογώ ότι δεν κατάφερα να τη ρυθμίσω. Κάθε φορά που ανοίγω το σκούτερ μηδενίζεται. Δεν βρήκα πώς γίνεται, λυπάμαι πολύ. Αν το βρει κάποιος στα σχόλια να μας το πει. Και εδώ είναι στροφόμετρο. Όχι ότι σας χρειάζεται, απλώς βλέπετε το ρυθμό περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα. Πρακτικά κάθε 10 χιλιόμετρα είναι περίπου 100 RPM. Περίπου. Οπότε στα 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η τελική ταχύτητα έχετε 1000 RPM. Άλλα πραγματάκια, η αίσθηση των μανέτες των φρένων είναι αρκετά καλή, εννοείται. Εδώ έχουμε LED μπλε φωτισμό γύρω από τα πλήκτρα. Έχουμε και όπισθεν, το κρατάτε πατημένο, μπορείτε να κάνετε όπισθεν με μικρή ταχύτητα, με μικρή ισχύ για να βγείτε από μια ανάποδη, μια αποκατηφόρα ανάποδα για παράδειγμα. Ο διακόπτης flash, κόρνα, alarm και εδώ είναι το ignition, να το πούμε έτσι, και όλα αυτά που πατάμε για να είναι έτοιμο το σκούτερ να ξεκινήσει και από εδώ αλλάζετε το mode. 1, 2, 3, mode ισχύως. Υπάρχουν και κάποια πλήκτρα τα οποία δεν κάνουν τίποτα, είναι κενά. Υπάρχουν πάνω στο σκούτερ σαν αναμονές, αλλά δεν κάνουν τίποτα δύο από αυτά τα πλήκτρα. Και επίσης να πούμε ότι το σκούτερ έχει και cruise control, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε σταθερή ταχύτητα χωρίς να πατάτε τον γκάζι. Ουσιαστικά ενεργοποιείται κρατώντας πατημένο αυτό εδώ το πλήκτρο εν κινήσει, έχοντας μια σταθερή ταχύτητα. Εδώ είναι η μίζα, να το πούμε έτσι. Αριστερά ανοίγει η σέλα, κλασικά. Δεξιά ανάβει το σκούτερ και έχει υποδοχή να βάλει το κλειδάκι. Γιατί αν έχετε βγάλει τις μπαταρίες, να πούμε ότι δεν θα μπορέσει να ξεκλειδώσει ηλεκτρονικά το σκούτερ χωρίς μπαταρίες. Δεν έχει εσωτερική να κρατάει αυτές τις λειτουργίες και δεν δουλεύει και ο συναγερμός του όταν δεν έχετε τις μπαταρίες. Αυτό είδαμε εμείς. Οπότε θα χρειαστεί να το κάνετε με το χέρι. Αν κλειδώσετε τη σέλα και δεν μπορείτε να την ξεκλειδώσετε, με το κλειδάκι. Εδώ είναι τα κλειδάκια του. Πήραμε δύο χειριστήρια. Έχει συναγερμό, έχει και keyless entry. Πρακτικά δεν χρειάζεται να πατάς τίποτα από αυτά. Πλησιάζεις το σκούτερ, τα αναγνωρίζει αυτόματα. Πατάς, ξεκλειδώνεις, έφυγες. Αλλά έχει και αυτό, έχει find my bike. Πατάτε για να κάνει ήχο, να το βρείτε, να αναβοσβήσει τα φώτα αν το έχετε χάσει σε ένα πάρκινγκ ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ παίρνετε και τα κλειδιά για την μπαγκαζιέρα και για τις υπόλοιπες κλειδαριές του σκούτερ. Ανοίγοντας τη σέλα, αποκαλύπτονται και οι δύο μπαταρίες. Δεν έχει κάποιο άλλο διαθέσιμο χώρο εδώ κάτω. Τον τρώνε οι δύο μπαταρίες. Φυσικά, αν έχετε την έκδοση με τη μία μπαταρία, μένει ένας χώρος για κάποια πράγματα εδώ μέσα. Ο κύριος ρελές. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Να πούμε κάποια πράγματα από πλευράς άνεσης εργονομίας φρένων για το EMW Lagging, αφού σας έχουμε δώσει τα specs εντός εισαγωγικών. Από πλευράς άνεσης λοιπόν, η ανάρτηση κάνει ικανοποιητική δουλειά, θα έλεγα είναι κοντά στο μέσο όρο, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά για κάποιον που κάνει ένα λογικό αριθμό χιλιόμετρων τη μέρα δεν θα σας κουράσει. Τώρα μιλάμε πάντα για δοκιμές που κάνουμε σε πολύ κακούς δρόμους, με λακκούβες κτλ. Ξέρετε ότι κάνουμε πολύ σκληρές δοκιμές, οπότε είναι σημαντικό σαν λεπτομέρεια. Εννοείται ότι αν κινήσετε σε καλούς δρόμους γενικά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Είναι μια ανάρτηση με το κλασικό το πυρούνι εμπρός και έχουμε και πίσω, εννοείται, μια διάταξη με δύο αμορτισέρ. Το ένα το βλέπετε, είναι από την από εδώ μεριά και το άλλο είναι από εδώ. Δύο απλά αμορτισέρ λοιπόν πίσω, είναι κοντά στο μέσο όρο. Αυτό έχω να πω για την ανάρτηση, προσφέρει μια βασική άνεση, είναι πολύ άνετη και η σέλα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα αν κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα, κάνετε κάθε μέρα για παράδειγμα 100 χιλιόμετρα σε πολύ κακούς δρόμους, να που είστε τόσο άτυχοι στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας, μπορεί μετά από κάποιο σημείο να θελήσετε κάτι λίγο πιο άνετο από πλευράς ανάρτησης. Το άλλο που έχω να πω εργονομικά, εννοείται η θέση ανάβατη είναι μια χαρά. Είπαμε και το deck αρκετά χαμηλά να μην λυγίζουν τα γόνατα. Εδώ οι διακόπτες, θα προτιμούσα εγώ προσωπικά η κόρνα να είναι εδώ, που είναι η όπισθεν. Γιατί είναι λίγο πιο μακριά από τον αντίχειρα από ό,τι θα ήθελα και αυτό ισχύει και για τα flash. Δηλαδή η φυσική θέση του αντίχειρά μου, βλέπετε, για να κρατάω και τη μανέτα και το χερούλι όπως πρέπει, είναι εδώ. Οριακά λοιπόν φτάνω την κόρνα, κάθε φορά που θέλω να ανάψω το flash πρέπει να αφήσω τη μανέτα, να κάνω πιο δεξιά το χέρι μου για να φτάσω. Θα προτιμούσα αυτά όλα να είναι λίγο πιο κοντά εδώ στο χέρι και ειδικά η κόρνα, γιατί έχουμε την όπισθεν εδώ που είναι εύκολα προσβάσιμη αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε συνέχεια.
Από εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά αν κινήσει μόνο το M θα χρησιμοποιείται. Οπότε όλα καλά και το άλλο το φτάνετε εύκολα. Το πλήκτρο, για τα φώτα είπαμε μια χαρά, τα φρένα αποτελεσματικότατα και το CBS βοηθάει σε μια κακή στιγμή, να το πούμε έτσι. Κινητήρας. Κινητήρας είναι side motor, πλευρικός δηλαδή, δεν είναι ούτε μεσαίος, μεσαία τριβή με ημάντα, με καδένα κτλ. Ούτε hub motor, είναι καινή η ρόδα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι όλο αυτό λοιπόν εδώ στο πλάι. Σας έχουμε ξαναδείξει σκούτερ με ηλεκτροκινητήρα στο πλάι. Εδώ μέσα έχει τον κινητήρα και διάφορα γρανάζια που κάνουν τη μείωση για να μεταφέρουν την κίνηση τελικά στον άξονα του πίσω τροχού. Είναι της QS, γνωστός επώνυμος ηλεκτροκινητήρας λοιπόν. Πικ ισχύς 7.800 W σύμφωνα με την εταιρεία, με την άδεια του σκούτερ. Το οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 9 ύπους για παράδειγμα. Και μπόλικη ροπή. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνεται πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε ανηφόρα, σε κλίση 20% για να ακριβολογούμε, που είναι η μεγαλύτερη ανηφόρα που θα πετύχετε στον δρόμο σας. Ανεβαίνει με 45 χιλιόμετρα την ώρα άνετα το Lucking Pro, με αναβάτη 75 κιλών όπως προείπαμε. Ακόμα και με χαμηλή στάθμη μπαταρίας θα ανεβείτε στο Mode 3 σε πολύ μεγάλες ανηφόρες με αξιοπρεπέστατη ταχύτητα, ακόμα και με σχεδόν άδεια μπαταρία. Λοιπόν, δεν θα έχετε πρόβλημα με το συγκεκριμένο μοτέρ, ακόμα και με φορτίο δεν θα έχετε πρόβλημα, είναι ισχυρό το μοτέρ. Σαν side motor με εσωτερικό γρανάζωμα κάνει έναν υψίσυχνο θόρυβο, αλλά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός με το κράνος. Μόνο εκεί γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, υποφορτίο με γκάζι δηλαδή, θα ακούσετε έναν υψίσυχνο, μια υψηλή συχνότητα από τον ηλεκτροκινητήρα, αλλά σε καμία περίπτωση ενοχλητική. Και εδώ είναι και η τάπα για να του αλλάζετε τα λάδια που έχει εσωτερικά, που δεν είναι κάτι, είναι μια ευθυνή συντήρηση σχετικά. Τη βλέπουμε όλο και συχνότερα σε ηλεκτρικά σκούτερ. Στα πρώτα 500 χιλιόμετρα θέλει και μετά κάθε 5.000 χιλιόμετρα με ένα μικρό κόστος, μια μικρή ποσότητα λαδιού για να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Με αυτόν τον ηλεκτροκινητήρα λοιπόν η εταιρεία λέει 105 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Εμείς είδαμε σε ευθεία 100 χιλιόμετρα στο κοντέρ, με γεμάτες και τις δύο μπαταρίες. Αλλά να πούμε ότι το κοντέρ κλέβει, γιατί το μετρήσαμε φυσικά και με GPS όπως κάνουμε σε όλα τα μοντέλα δοκιμών μας. Μετράμε για να σας πούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Κλέβει το κοντέρ αρκετά, δηλαδή στα 100 κλέβει περίπου 10, άρα κινήστε με 90 πραγματικά. Σε ελαφρά κατηφόρα, με γεμάτες μπαταρίες, αν επιμείνετε στον γκάζι θα δείτε και 105 χιλιόμετρα στο κοντέρ, δηλαδή περίπου 95 χιλιόμετρα πραγματικής ταχύτητας. Πρακτικά θα κινήστε με πραγματικά γύρω στα 80-85 χιλιόμετρα την ώρα συνήθως, σε ευθεία και σε ελαφρές ανηφόρες με γεμάτες μπαταρίες. Σε πιο μεγάλες ανηφόρες ή με πιο άδεια μπαταρία θα κινήσετε με 80-85 στο κοντέρ, δηλαδή περίπου 75-78 χιλιόμετρα την ώρα πραγματικά. Είναι μια αρκετή ταχύτητα για να κινήσετε σε μεγάλους δρόμους, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε μεγάλες λεωφόρους κτλ. Οπότε σε γενικές γραμμές μας κάλυψε και σε αυτό το τομέα από πλευράς τελικής ταχύτητας, μέγιστης ταχύτητας και είπαμε ανεβαίνει σε μεγάλες ανηφόρες χωρίς πρόβλημα που είναι πάρα πολύ βασικό για τους περισσότερους χρήστες. Όσον αφορά τις επιδόσεις που προσφέρει αυτό το μοτέρ έξω από την τελική ταχύτητα, μετρήσαμε ένα 0.30 σε 2,5 δευτερόλεπτα, 0.50 σε 5 δευτερόλεπτα και 0.70 σε περίπου 10,5 δευτερόλεπτα. Είναι ικανοποιητική η απόδοση, αναμενόμενη για το βάρος σκούτερ και τα βάτς του μοτέρ. Δεν φεύγει σπινιάροντας από στάση, φεύγει όμως αρκετά σβέλτα και ειδικά τα 50 τα πιάνει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε μπορείτε να κινηθείτε πολύ ευχάριστα μέσα στον αστικό ιστό. Και πάμε και στις μπαταρίες. Οι μπαταρίες λοιπόν, να ξανανοίξουμε τη σέλα, βρίσκονται κάτω από τη σέλα. Ακούσατε και τον ήχο που έκανε τώρα. Οι μπαταρίες λοιπόν είναι εδώ. Να βγάλουμε και μία, να δείτε, 16,5 κιλά η καθεμία. Δεν είναι ελαφριές μπαταρίες λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Εδώ βλέπετε τα connectors. Έχουν μία στρογγυλή λαβή μεταλλική. Εδώ συνδέεται το φύς που είναι πάνω στο σκούτερ, για τροφοδοσία του σκούτερ. Εδώ είναι η θύρα φόρτισης που έχει κάθε μπαταρία για να τις φορτίζει ξεχωριστά με το φορτιστή που παίρνετε μαζί με το σκούτερ. Αν την αφαιρέσω, είναι μια μεγάλη κυβική μπαταρία. Τη βλέπετε εδώ.
72 βολτάση, 40 αμπερόρες η κάθε μπαταρία. Άρα μιλάμε συνολικά για 72 βολτς, 80 αμπερόρες για το σκούτερ αυτό. Σχεδόν πάνω βασικά από 5,5 κιλοβατόρες χωρητικότητας, που είναι υπέρ αρκετά για τα χιλιόμετρα που αναφέρει η εταιρεία αυτονομίας. Το σκούτερ φυσικά λειτουργεί, μπορεί να λειτουργήσει και με τη μία και με τις δύο μπαταρίες, όπως θέλετε εσείς. Μπορείτε να έχετε τη μία να φορτίζει, την άλλη να λειτουργεί, ένα lux, για να μην χάνετε χρόνο περιμένοντας φόρτιση, αν είστε για παράδειγμα διανομίας ή το οτιδήποτε άλλο και είστε συνέχεια στο δρόμο. Δεν χάνει ισχύ, πολύ σημαντικό να το πούμε επίσης για το σενάριο αυτό, δηλαδή μπορείτε να κινηθείτε με μία μπαταρία και το σκούτερ θα έχει αρκετή ισχύ να κάνει αυτά τα πράγματα που είπαμε. Μπορείτε λοιπόν, το δοκιμάσαμε και στο χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή το αφήσαμε με 10% στάθμη μπαταρίας και βγάλαμε τη μία μπαταρία, γιατί εκεί είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, εκεί θα φανεί το σκούτερ αν κόβει με τη μία μπαταρία ή όχι. Και σε μία ανηφόρα που με 10% ανεβήκαμε με 35 χιλιόμετρα την ώρα με τις δύο μπαταρίες, με τη μία μπαταρία ανεβήκαμε με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα η απώλεια ήταν σχετικά μικρή, αφαιρώντας τη μία μπαταρία, και φυσικά με μεγαλύτερη στάθμη θα έχετε ακόμα μικρότερη πτώση, σχεδόν ανεπαίσθητη. Δηλαδή μπορείτε να κινηθείτε άνετα και με τη μία μπαταρία λοιπόν, με υψηλές ταχύτητες, στις ανηφόρες, στις ευθείες κτλ. Οι μπαταρίες φαίνεται και η στάθμη τους εδώ με το λαμπάκι που έχουν πάνω. Σημειώνεται σε πολλά σημεία πάνω στο σκούτερ ότι προσοχή, αν η διαφορά στάθμης τους ξεπερνά το 10%, γιατί προφανώς το σκούτερ αυτό που κάνει όταν κινείστε είναι ότι προσπαθεί να κρατήσει τις δύο μπαταρίες στην ίδια στάθμη, να μην έχουν διαφορά μεταξύ τους. Θα έχουν μια πολύ μικρή διαφορά, 1-2% συνήθως, αλλά τις κρατάει σε μια ισορροπία. Αν όμως για τον οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα τη μία την είχατε βγάλει και τη φορτίζατε και έχετε πάνω και την άλλη και έχουν πάνω από 10% διαφορά, μην χρησιμοποιείτε το Mode 3, λέει η εταιρεία. Και έχει και λόγο που το λέει αυτό το πράγμα. Φυσικά ισχύει, γιατί όταν καλούνται και οι δύο μπαταρίες να δώσουν πλήρες φορτίο στο Mode 3 με τέρμα γκάζ για παράδειγμα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στη στάθμη μεταξύ τους, άρα και στην τάση και γενικά στην απόδοσή τους, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Οπότε να το έχετε αυτό γενικά στο νου σας. Κατά τα άλλα, μένουν κοντά στα ίδια ποσοστά και θα προσπαθήσει το σκούτερ να τις εξισορροπήσει, αν είναι σε διαφορετικά ποσοστά, αλλά γενικά να προσπαθείτε να τις έχετε και τις δύο κοντά στο ίδιο ποσοστό, αν γίνεται, αλλιώς να τις χρησιμοποιείτε μία-μία ξεχωριστά. Επίσης να πούμε ότι τα στοιχεία των μπαταριών, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι της κινέζικης DMEGC. Είναι μία από τις εταιρείες στην Κίνα που παρέχουν μπαταρίες σε πολλούς κατασκευαστές ηλεκτρικών, σκούτερ κτλ. Μπορεί να μην είναι LG, Panasonic ή Samsung, αλλά όλες οι μπαταρίες πλέον από την Κίνα προέρχονται. Αυτό το αναφέρουμε γιατί αναφέρεται και στα specs. Και το σκούτερ είναι IP67 στεγανό απέναντι σε νερό και σκόνη. Οπότε μην αγχώνεστε για τη βροχή, μην αγχώνεστε για τίποτα. Δεν θα έχετε πρόβλημα να βραχεί, να οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να το πλύνετε και με πιεστικό. Προσοχή λίγο φυσικά, δεν θα πλύνετε με το πιεστικό πάνω στις μπαταρίες ή όπου βλέπετε εκτεθειμένους connectors ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ να μιλήσουμε και για την εγγύηση, αφού μιλάμε για τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες λοιπόν έχουν 3 χρόνια εγγύηση. 3 χρόνια εγγύηση έχει και ο ηλεκτροκινητήρας, 5 χρόνια εγγύηση έχει η βαφή και το σασί και 1 χρόνο εγγύηση δίνει η εταιρεία για ηλεκτρικά μέρη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε από εταιρεία να αναφέρει ξεκάθαρα και στο site της εγγύησης αναλυτικά. Αυτά που σας ενδιαφέρουν τα βασικά, δηλαδή 3 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το μοτέρ είναι πολύ σημαντικά και τα 5 χρόνια για το σασί. Οπότε η εταιρεία λέει με αυτές τις μπαταρίες 180 μέχρι 200 χιλιόμετρα αυτονομίας, και θα σας πούμε τι γίνεται και τι είδαμε εμείς στην πράξη. Φυσικά ξέρετε και πάλι οι δοκιμές μας, δεν λυπόμαστε το σκούτερ, κινούμαστε κυρίως στο Mode 3, γενικά στο ισχυρό Mode, σε μεικτή χρήση, με πολλές ανηφόρες, με όχι μόνο με ταχύτητες χαμηλές 30-40 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, αλλά και συχνά σε μεγάλες λεωφόρους, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, γιατί κάποιος που θα πάρει ένα γρήγορο σκούτερ το παίρνει φυσικά για να κινείται και σε περιφερειακούς δρόμους με αυτές τις ταχύτητες, με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό που είδαμε πραγματική αυτονομία με το σκούτερ αυτό, με ιδανική θερμοκρασία αυτές τις μέρες, ήταν κοντά στα 130 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας, με αναβάτη, χωρίς επιπλέον φορτίο. Αυτή είναι η πραγματική αυτονομία που είδαμε με τις δύο μπαταρίες. Άρα με την κάθε μπαταρία μπορείτε να περιμένετε περίπου 70-65 χιλιόμετρα περίπου.
αν τις χρησιμοποιείτε ξεχωριστά, και αυτό είναι που πρέπει να ξέρετε για το Lacking Pro. Φυσικά, αν κινείστε με ταχύτητες κοντά στα 40-50 χιλιόμετρα την ώρα με το Mode 2 για παράδειγμα, θα πετύχετε πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, δηλαδή και τα 180-200 χιλιόμετρα που δίνει η εταιρεία σαν ιδανική αυτονομία, στο πούμε έτσι. Και είναι και λογικό, γιατί αν δείτε και το Lacking Basic, που έχει τις ίδιες μπαταρίες, 72V 40Ah καθεμία, αυτή την αυτονομία πετυχαίνει στην πραγματικότητα, γιατί είναι περιορισμένο σε 45 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε αναγκαστικά πάτε και με μικρότερη ταχύτητα και με μικρότερη ισχύ, γιατί έχει και πιο αδύναμο μοτέρ. Εκεί λοιπόν τα πετυχαίνετε άνετα τα 200 χιλιόμετρα με το Lacking Basic με τις δύο μπαταρίες. Το Lacking Pro, επειδή είναι πιο δυνατό και φυσικά κινείστε πολύ πιο γρήγορα, με τέρμα χρήση θα δείτε εκεί γύρω στα 130 χιλιόμετρα πραγματική αυτονομία. Και φυσικά, αν βγείτε στον αυτοκινητόδρομο μόνο να πάτε ταξίδι, να το πω έτσι, μακριά, και το έχετε συνέχεια τερμαγκάζι, θα δείτε μικρότερη αυτονομία από τα 130. Τα 130 είναι με μεικτή χρήση. Αυτό να θυμάστε. Αυτό ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά σκούτερ. Γενικά όμως, οι δύο αυτές μπαταρίες είναι αρκετά μεγάλες να υπερκαλύψουν τις ανάγκες οποιουδήποτε επαγγελματία, μιλάω για διανομής αυτή τη στιγμή και για εταιρείες που θέλουν ηλεκτρικά σκούτερ στο στόλο τους, μέσα σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα για παράδειγμα, που τα 130 χιλιόμετρα μέσα στην ημέρα είναι υπέρ αρκετά. Ή όπως είπα, μπορείτε να έχετε τη μία μπαταρία να φορτίζει και την άλλη να λειτουργεί, κάθε μπαταρία θα σας δίνει 65 χιλιόμετρα περίπου αυτονομίας. Και μιας που λέμε για τη φόρτιση, εδώ είναι και ο φορτιστής του Lacking Pro, τον παίρνετε μαζί με το σκούτερ, μεταλλικός, όχι πάρα πολύ ογκώδης, όχι πάρα πολύ βαρύς, ενεργό σύστημα ψύξης, ο φορτιστής είναι 8 αμπέρ λοιπόν, δεν κάνει πολύ θόρυβο στην πράξη, δεν ζεσταίνεται επίσης πολύ στην πράξη, τα οποία είναι θετικά και τα δύο, για να φορτίζετε τις μπαταρίες μέσα στο σπίτι για παράδειγμα, και θέλει περίπου 5 και κάτι ώρες για την κάθε μπαταρία. Άρα, ή τις βγάζετε και τις φορτίζετε στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, όπου θέλετε, ξεχωριστά γεμίζετε τη μία, μετά γεμίζετε τη δεύτερη, ή τις γεμίζετε όπως εσείς θέλετε με τον φορτιστή αυτό, ή χάρη ευκολίας, αν έχετε μπρίζα στον καράζ ή οτιδήποτε άλλο, συνδέεται το φορτιστή εδώ και αυτός φορτίζει αυτόματα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα στην ίδια στάθμη, ώστε ό,τι ώρα και να τον βγάλετε να τον αποσυνδέσετε, είναι οι μπαταρίες στην ίδια στάθμη και μπορείτε να φύγετε. Δεν φορτίζει πρώτα τη μία και πρώτα τη δεύτερη, αυτό εννοώ, τις φορτίζει ταυτόχρονα. Αλλιώς στο σπίτι θα πρέπει να φορτίσετε πρώτα τη μία και όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάζετε το βύσμα, το συνδέετε στη δεύτερη και συνεχίζετε. 5 με 5,5 ώρες για την κάθε μπαταρία, άρα συνολικά 10,5 περίπου ώρες και για τις δύο μπαταρίες. Αυτό να θυμάστε, στα 8 αμπέρ ξεκινάει η φόρτιση από τα 580 W σύμφωνα με το μετρητή μας και κάνει πικ γύρω στα 720-730 με το φορτιστή αυτό, και είδαμε για μία πλήρη φόρτιση και των δύο μπαταριών, γιατί φυσικά τις αδειάσαμε τελείως, 5,8 κιλοβατόρες κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, να ξέρετε κι εσείς πόσες κιλοβατόρες θα κάψετε σε ενέργεια, εντός εισαγωγικών θα κάψετε, για να φορτίσετε και τις δύο μπαταρίες και να κάνετε αυτά τα 130 ή 140 ή 160 χιλιόμετρα, ανάλογα με το στυλ οδηγήσεως πόσα βγάζετε. Μπορείτε να βρείτε το κόστος ανά κιλοβατόρα και να κάνετε μερικούς απλούς υπολογισμούς για να δείτε πόσο θα σας κοστίζει η κίνηση, η χρήση του Lacking Pro. Ο συναγερμός δεν είναι και ιδιαίτερα ισχυρός από πλευράς έντασης ήχου. Αναβοσβήνουν τα φώτα, αναβοσβήνουν τα αλάρμ. Κάνει έναν απαλό ήχο ωστόσο το σκούτερ. Δεν είναι πολύ δυνατός ο συναγερμός, αλλά υπάρχει. Είναι πολύ πιο δυνατός ο ήχος όταν πατάτε να ακούσετε το σκούτερ να χτυπήσει για να το βρείτε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά έτσι είναι. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Lacking Pro σε αυτό το εκτενές βίντεο review. Και το κάνουμε τόσο αναλυτικό γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να το αγοράσετε άμεσα. Πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και ξέρω ότι σας δίνω όσο περισσότερες απαντήσεις μπορώ να σας δώσω, ώστε να μην βρεθείτε προεκπλήξεις όταν αγοράσετε οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ηλεκτρικό, microcar, scooter, πατίνι, ποδήλατο, οτιδήποτε σας παρουσιάζω κατά καιρούς. Σας λέω ό,τι βλέπω στη δοκιμή, με όση. Ό,τι μπορώ, ό,τι συμπεράσματα έχω καταφέρει να εξάγω σε αυτές τις μέρες που τα έχω στα χέρια μου, για να ξέρετε κι εσείς ακριβώς τι σας περιμένει αγοράζοντας αυτό το όχημα. Και χαίρομαι που βλέπω ότι εμπιστεύεστε την άποψή μου και τώρα ξέρετε και για το Lacking Pro της CMW τι πρέπει να περιμένετε από το συγκεκριμένο ηλεκτρικό σκούτερ. Συνοπτικά λοιπόν,
EMW Lacking Pro Dual Battery, αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, πλαϊνός ηλεκτροκινητήρας 8000 Watt, έχουμε δύο μπαταρίες 72 V 40 Ah, ενώ μία μπαταρία στην έκδοση με τη μονή μπαταρία η οποία είναι και οικονομικότερη. Μπαγκαζιέρα, LED φώτα εμπρός και πίσω, LCD οθόνη ευκρινέστατη, δισκόφρενα με CBS, διπλή ανάρτηση εννοείται εμπρός πίσω και μία μπαγκαζιέρα η οποία χωράει και full face κράνος αν το θέλετε. Ένα σκούτερ που μπορεί να υποστηρίξει 200 κιλά φορτίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς. Και σε έκδοση με μία μπαταρία και σε έκδοση με περιοριστή 45 χιλιόμετρα την ώρα, LNI, 50 λοιπόν, μοτοποδήλατο, σαν Lacking Basic με μία ή δύο μπαταρίες αντίστοιχα. Αυτό είναι λοιπόν το EMW Lacking Pro Dual Battery. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θυμίζω ότι στα σχόλια μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το μοντέλο αυτό αλλά και για οτιδήποτε άλλο σας παρουσιάζω κατά καιρούς και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο.